Και χρόνια σας πολλά. Να ευχαριστήσουμε το Σύλλογο Γυναικών που μας προσκάλεσε απόψε σε αυτή την εκδήλωση, την κυρία Καραστέριο Αγαθή, την πρόεδρο. Ευχόμαστε σε όλους καλή διασκέδαση. Δύο λόγια να σας πούμε λίγο, ένα βιογραφικό για το σύλλογό μας. Το 1924, στα πλαίσια της ανταλλαγής πληθυσμών, οι μοναστηριώτες αφήνουν πίσω στην Ανατολική Ρωμιλία τις περιουσίες τους και παίρνουν μαζί τους μόνο τα απαραίτητα για το μεγάλο ταξίδι προς την Ελλάδα. Μαζί τους κουβαλάνε τα ήθη και έθιμα, τις συνήθειες και γενικά αυτό που λέμε πατρίδα. Μετά από ένα χρόνο περιπλάνησης φτάνουν στην τοποθεσία Τζόμπα, σημερινή Σοφιάδα Φθιώτιδας, από όπου και πήραν και το παρατσούκλι Τζομπίτες και στείλουν οικισμό. Εκεί οι ντόπιοι τους βλέπουν ως καταπατητές της γης τους και έτσι τους αντιμετωπίζουν με πρώτο και καλύτερο το μεγατσιφλικά Μαραθέα. Το 1940 ζουν και αυτοί, όπως και όλοι οι Έλληνες, την καταστροφή του πολέμου. Οι Ιταλοί κατακτητές, παρακινούμενοι από τον προδότη Μαραθέα, συγκεντρώνουν όλο το χωριό στο δημοτικό σχολείο με σκοπό να τους κάψουν ζωντανούς. Το θάρρος του Χρήστου Καντίδη και η παρέμβαση του Ευστάθιου Μαλαμίδα και του στρατηγού Τσολάκογλου στόζουν το χωριό από το ολοκαύτωμα. Οι Ιταλοί όμως είχαν προλάβει να εκτελέσουν 11 από αυτούς. Το 1954 οι μοναστηριώτες ζουν μια ακόμη καταστροφή, αυτή του σεισμού. Το χωριό ισοπεδώνεται και οι κάτοικοι αναγκάζονται σε ένα δεύτερο ξεριζωμό. Μετακομίζουν 3 χιλιόμετρα ανατολικότερα και οικοδομούν το σημερινό νέο μοναστήρι στον κόμβο που ενώνονται οι νομοί Φθιώτιδας, Λαρίσης και Καρδίτσας. Το 1976 ιδρύεται και επίσημα Μορφωτικός Σύλλογος Νεομοναστηριωτών η Ανατολική Ρωμιλία. Σκοπός του Συλλόγου είναι να κρατήσει ακέραια και ζωντανή την παράδοση του νέου μοναστηρίου με τη συμμετοχή των κατοίκων να αναβιώνονται κάθε χρόνο. Κόλιαντα, κάλαντα, το βράδυ της παραμονής Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Καμήλες διβιτζίδες την Πρωτοχρονιά το πρωί. Ρουμπάνα το Πάσχα, κουρμπάνι της Αναλήψεως, πολιτιστικές εκδηλώσεις το καλοκαίρι που παίρνουν μέρος χορευτικά και μουσικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα. Ο Σύλλογος διαθέτει μικρό λαογραφικό μουσείο στην κεντρική πλατεία του χωριού, έχει 3 παιδικά τμήματα χορού, ένα εφηβικό, ένα ενηλίκων και πολυμελή ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής. Είναι βέβαιο πως η επιστροφή στις ρίζες και η διατήρηση της παράδοσης είναι το γνώρισμα του κάθε έθνους. Σας ευχαριστούμε πολύ, ευχόμαστε καλή διασκέδαση και οι ώρες οι καλές στο γιο της κυρίας Πρόεδρου. Μπουγδάνος, Τρία, Μιλίσο, Μπαϊντούσκα, Τσέστος και Συγκαθιστός με τη σειρά.